Μανούλης για τον Παπα-Νικολάου που δοκιμάζει σου τριών πόντων αμέσως και δικαιώνεται. 33-27 και κοιτάξτε πώς. Γυρίζει αυτό το έστοχο σουτ τριών πόντων μπροστά στο διασκευή του. Κάτω κλέβει, ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού, τον σταματάει ο Παπα-Νικολάου. Περνάει τον Καϊμακόγλου. Παπα-Νικολάου χωρίς αντίπαλο για τρεις και έστοχος. Εδώ δεν πιάνει η ζώνη με προσαρμογές του Παναθηναϊκού. Καταπληκτική η κίνηση του Παπα-Νικολάου από την baseline. Είχε αλλάξει η άμυνα και πάλι τη ζάχαρη. Κι άλλος ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά ο Παπα-Νικολάου δεν προσπάθησε να κάνει κάτι παραπάνω. Παπα-Νικολάου για τρεις, από τον Μίστερ 75%. Παπα-Νικολάου πάει χαμηλά, καλάθι και φάουλ. Με ταμπλό ευστόχησε ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Παπα-Νικολάου αμέσως για τρεις, είναι έστοχος. Ο Μίστερ 67%. Κοιτάξτε, πάει για το κλέψιμο. Και δημιουργεί ελεύθερο σουτ για τον Παπα-Νικολάου που είναι και πάλι αλάνθαστος. Η μεγαλύτερη διαφορά για πάντως ευνηδιασμός του Ολυμπιακού θα εκδηλωθεί με σουτ τριών πόντων του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ανθρώπους που είναι δίπλα στην πλάγια γραμμή που βλέπουν το παιχνίδι από τα δύο μέτρα. Πάσα όμως, Μπατού τρέχει για να πεθεί κολεάτο, σταματάει ο Παπα-Νικολάου κανονικά. Ρίτεζης βγάζει στο Μάτσαρι, αυτός ο Παπα-Νικολάου, χωρίς άμυνα, σου τριών πόντων. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου από τη γωνία για τρεις. Είπαμε, έρχεται στο σημερινό μάτς. Με ποσοστό εξαιρετικά κινούμενος χωρίς την μπάλα από την baseline για να υποδεχτεί την ασίστ του Σπανούλη και να κερδίσει το σουτ του Παπα-Νικολάου. Παρότι Μάτσαρι, Παπα-Νικολάου από την αδύνατη πλευρά για τρεις, ναι! 51 κίνηση προς τα πλάγια, κοιτάξτε αυτή είναι η κίνησή του, τραβάει την άμυνα πάνω του, ερχόμενος χωρίς την μπάλα εξαιρετικά από την baseline ο Παπα-Νικολάου υποδέχεται την πάση.
They'll try it again. Knock it down again! And he's going to the free throw line! Kostas Papanikolaou! Από εκείνη την τραγική μέρα που είχε γίνει τότε το 81 στη Ρακτά, θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή την νίκη στους φιλάθλους μας και σε αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάνω και μας κοιτάνε και στις οικογένειές τους.